Καλημέρα κύριε Γρυβά. Καλημέρα σας. Κανείς δεν φαίνεται να θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί προφανώς για αυτούς είναι μία παράμετρος, λέω εγώ κύριε Γρύβα, στους πολέμους ενεργειακούς, οικονομικούς, διατροφικούς, επιζητιστικούς και κύριος είδε και τι άλλο θα προκύψει. Ναι, είναι γεγονός ότι ο πόλεμος αυτός έχει αποκτήσει τη δική του δυναμική και έχει καταστεί ανεξέλεγκτος. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι υπάρχει, ας πούμε, κάποια ορθολογική στόχευση, τουλάχιστον από πλευράς αυτού του μεγέθους του γεωπολιτικού που λέμε Ευρωατλαντική Δύση και ιδιαίτερα της Ευρώπης. Νομίζω ότι έχουμε εγκλωβιστεί ως δυτικός κόσμος και ιδιαίτερα ως Ευρώπη σε μια παρανοϊκή ανάγνωση των γεγονότων και οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε μια τεράστια γεωπολιτική ήττα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει η Ρωσία σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως και η Ρωσία υφίσταται μεγάλες βλάβες, παρόλο που δεν συνέβησαν αυτά που κάποιοι έτσι, όχι απλώς φονταμενταλιστές, κάποιοι εγώ θα έλεγα στα όρια της ψυχικής νόσου έτσι, ηγέτες και αναλυτές που λέγανε ότι θεωρούσαν ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει, θα κάνει, θα ράνει, θα σβήσει από το χάρτη διότι θα απομονωθεί από τον πλανήτη κλπ. Λοιπόν, παρόλα τα που δεν συνέβησαν αυτά και η Ρωσία φαίνεται να έχει κέρδη σε πολλαπλούς τομείς και αυτή υφίσταται ένα μεγάλο πλήγμα, ιδιαίτερα στον υπαρξιακό της πυρήνα που είναι η σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης. Αλλά είναι δεδομένο ότι η υπόλοιπη Ευρώπη υφίσταται πολύ μεγαλύτερα πλήγματα και από ό,τι φαίνεται σε βάθος χρόνου αυτός ο πόλεμος λειτουργεί ως ο καταλύτης για να περάσει το κέντρο βάρους στο πλανήτη πλέον να περάσει στην Ανατολή. Νομίζω ότι είμαστε ενώπιον μιας πολύ μεγάλης αλλαγής στην παγκόσμια ιστορία που είναι δυστυχώς αυτό που λέμε η παρακμή του δυτικού κόσμου. Κύριε Γρυβά, καλά το τοποθετείτε ότι πρέπει κάποια στιγμή χωρίς ιστερίες, αιμονές, αν θέλετε προκαταλήψεις σκεφτικού τύπου, να δούμε ότι η ζωή δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Ευρώπη, είναι ο δυτικός κόσμος, είναι η Λατινική Αμερική, είναι η Αφρική, είναι η Ευρασία, είναι τα πάντα. Και λέω μήπως τελικά σιγά σιγά απομακρυνόμενοι από το δράμα, γιατί είναι δράμα, από το οποίο υφίσταται ένας λαός αυτή τη στιγμή, πέρα από τις πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να αντιληφθούμε ότι τελικά το μεγάλο παιχνίδι είναι αυτό που πριν 4 χρόνια το είχατε ψηλαφίσει, δηλαδή Κίνας, θαλάσσιοι χώροι, Ινδίας, θαλάσσιοι χώροι, Ειρηνικός και όλα τα άλλα συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Μεσογείου, της διόρυγας του Σουέζ ή της νέας παράκαμψης της από τη Ρωσία μέσω Ιράν, Ινδία, είναι τα παρελκόμενα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι είμαστε σε ένα πολύ, πολύ μεγάλο παγκόσμιο παιχνίδι. Η πιο απλή απλοϊκή ανάγνωση είναι ότι ο κερδισμένος βγαίνει από αυτό η Κίνα. Δεν είναι όμως μόνο η Κίνα, είναι γενικότερα Κίνα από μόνη της και το έχουμε συζητήσει και μαζί. Δεν μπορεί να είναι η κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη. Δεν γίνεται. Έχει δηλαδή, όσο αυξάνεται η ισχύς της, τόσο αυξάνονται και οι τροτότητές της. Ωστόσο, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η τάση από πλευράς της Δύσης το εναντίον όλων και η λογική, η μανιχαϊστική ή καλός ή κακός, ή με μένα ή με τον εχθρό μου, έχουν δημιουργήσει μια δυναμική τα δυτικά κράτη να οδηγήσουν ακόμη και αντιπάλους όπως είναι η Κίνα με τη Ρωσία ή η Κίνα με την Ινδία να τους οδηγήσουν σε κάποια μορφής γεωπολιτικής συσσωμάτωσης. Οπότε δημιουργείται ένα νέο σχήμα στην Ευρασία το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα λειτουργούσε γιατί έχει σχιζοφρενικά χαρακτηριστικά αλλά λειτουργεί ακριβώς με καταλήτη την αντίθεση όλων αυτών των χωρών σε αυτή την περίεργη προσπάθεια επαναφοράς του ηγεμονισμού της Δύσης, οπότε δημιουργείται ένας νέος κόσμος. Λοιπόν, αυτό έχει αντανάκλαση σε πολλαπλά επίπεδα. Ένα που το αναφέρατε ήδη είναι και η μετάλλαξη
των θαλασσών. Δηλαδή κάτι που μας αφορά άμεσα εμάς. Ακριβώς γιατί υπάρχει μια τεράστια μονομαχία μεταξύ των χερσαίων δυνάμεων της, Ανατολής, της Ευρασίας, με την ναυτική ισχύ των ωκεάνιων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει μια προσπάθεια από πλευράς των πολλών ευρασιατικών χωρών και όχι μόνο, να μετατρέψουν μεγάλο κομμάτι των παράκτιων υδάτων σε αυτό που λέμε γαλάζιο έδαφος. Δηλαδή να θεωρείται ως προέκταση της στεριάς τους. Θα μου πείτε και τι έγινε. Αυτό το πράγμα δεν προβλέπεται πουθενά στο διεθνές δίκαιο. Ναι, αλλά το διεθνές δίκαιο, ειδικά το δίκαιο της θάλασσας, είναι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάποια ανώτατη αρχή για να νομοθετεί και να το επιβάλλει, είναι, ναι, δημιουργείται, ναι, μέσω των συσχετισμών ισχύως. Είναι κάτι το οποίο de facto δημιουργείται αυτή τη στιγμή και είναι θέμα χρόνου να επιβληθεί. Πολλό δε μάλλον τη στιγμή που πρέπει να θυμηθούμε ότι ο πυρήνας, ο νομικός πυρήνας της έννοιας των χωρικών υδάτων είναι ο λεγόμενος κανόνας βολής του πυροβόλου. Δηλαδή πολύ απλά πόσο το πυροβολικό, το χερσαίο πυροβολικό μπορεί να ασκήσει αποφασιστική ισχύ στη θάλασσα. Τον παλιό καιρό ήταν 3 μίλια, μετά έγινε 6, μετά 12 και σήμερα με τα συστήματα αυτά τα post-nuclear, τα μεταπυρηνικά υπερόπλα που ουσιαστικά είναι εξελιγμένα συστήματα πυροβολικού όπως είναι η αντιπλοϊκή βαλιστική πύραυλη των Κινέζων, των Ρώσων, των Ινδών, των Ιρανών αλλά και άλλων, υπάρχει αυτή η τάση ας πούμε για επέκταση έτη περαιτέρω των χωρικών υδάτων, de facto επαναλαμβάνω, άτυπη αλλά που συμβαίνει σε αποστάσεις πλέον εκατοντάδων χιλιόμετρων. Και μετέπειτα υπάρχει και η τάση χωρών που ξεκίνησε από την Κίνα να θεωρούν όλη αυτή την προέκταση όχι απλώς ως χώρο άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, ως χώρο εδαφικής κυριαρχίας. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει και εμάς άμεσα. Και θα πει κάποιος, μα τι μου λες τώρα, δεν γίνεται αυτό. Ένα μέλα που γίνεται, γίνεται στην Νότιο Ινδική θάλασσα, γίνεται στον Αρκτικό, γίνεται στον Ινδικό ωκεανό. Η Ινδία, ας πούμε, που είναι αντίπαλη. Παθιασμένοι αντίπαλοι των Κινέζων δίνουν δίκαιο στους Κινέζους για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την κυριαρχία τους στην Εθνική Θάλασσα, στην Νότιο Ινδική Θάλασσα, συγγνώμη, γιατί πολύ απλά θέλουν να κάνουν το ίδιο και, και στον Ινδικό ωκεανό. Οπότε όλη αυτή υπάρχει δηλαδή μια παγκόσμια μετάλλαξη του διεθνούς συστήματος που έχει πολλαπλές διαστάσεις, τις οποίες ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος μόνος του αυτή τη στιγμή μπορεί να τις κατανοήσει, γιατί είναι σε πολλαπλά επίπεδα, χρειάζεται συλλογική εργασία. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι αυτή η μετάλλαξη επηρεάζει άμεσα και την Ελλάδα. Και έμεσα, μάλλον και άμεσα. Έμεσα γιατί μας τοποθετεί και μας δίνει μια νέα δυναμική στην παγκόσμια σκακέρα, όπως και εμάς και την Τουρκία, και δημιουργεί κινδύνους και ευκαιρίες. Και άμεσα γιατί de facto, επαναλαμβάνω, αλλά με πραγματικό τρόπο, αλλάζει την τη φύση των υδάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι νομοτελειακό ότι οι περιοχές αυτές θα μεταβληθούν σε γαλάζιο έδαφος. Και για το Αιγαίο σε καφέ γαλάζιο έδαφος. Οπότε ή θα επικρατήσει η λογική, το δίκαιο, η ιστορική και γεωγραφική πραγματικότητα και το Αιγαίο και το μεγαλύτερο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου θα είναι ελληνικό καφέ γαλάζιο έδαφος, ή θα οδηγηθούμε στην προέκταση, στην επιβολή της γαλάζιας πατρίδας από πλευράς της Τουρκίας και θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οπότε, για να το πιάσουμε από την αρχή, αυτός ο πόλεμος που γίνεται στην Ουκρανία και συνεχίζεται, λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν ένας πυροκροτητής που ανατινάζει ολόκληρο το διεθνή, μια γεωπολιτική φιάλη νητρογλυκερίνης. Και οι αλλαγές που προκύπτουν είναι πάρα πολλές. Είναι στον χώρο της ενέργειας, είναι στις ισορροπίες ισχύως, είναι στα τρόφιμα, όπως είπα, τα οποία θα έχουμε πολύ σοβαρό θέμα στο εγγύς μέλλον, αλλά πέραν από όλα αυτά είναι στο πώς θα είναι διαμορφωμένο το νέο διεθνές σύστημα. Και το νέο διεθνές σύστημα, ακριβώς γιατί είναι νέο, θα έχει και ένα νέο διεθνές δίκαιο. Αλλά είναι η μεταξέλιξη με ένα δυναμικό τρόπο, λέτε, και η απόδειξη ότι δεν υπάρχει σταθερότητα. Είναι κάτι που διαμορφώνεται διαρκώς. Σχεδόν τα είπατε όλα. Αλλά στον χρόνο που απομένει, καταφέρατε δηλαδή να συνδέσετε τη μεγάλη εικόνα ακόμη και με τις μικρότερες και με αυτές μας αφορούν, οφείλω να σας ρωτήσω. Σε αυτό τη μανιχαϊστική, όπως πολύ σωστά την εντοπίζετε, αντίδραση της Δύσης, υπάρχει και μια φωτεινή, εντός εισαγωγικών, εξαίρεση. Τι θέλω να πω. Σήμερα στην Κωνσταντινούπολη υπογράφεται
η επανεξαγωγή του κρανικού, των Ουκρανικών σιτηρών σε συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας με τη σφραγίδα της τουρκικής, παρακαλώ, Προεδρίας. Mm-hmm. Και έμπλε η χαρά είναι και ο ΙΕ και οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί, η Δύση δηλαδή, με μια χώρα που είναι διαρκώς και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Αυτό λέει κάτι. Λέει ακριβώς αυτό, ότι, ότι ακριβώς σε τέτοιες μεταβατικές περιόδους οι χώρες που έχουν επιλέξει να είναι θολές, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, όσον αφορά τη γεωπολιτική τους ταυτότητα, όπως είναι η Τουρκία δηλαδή, παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα της βγει κατά ανάγκη σε καλό της Τουρκίας. Προσωπική μου εκτίμηση και ελπίδα είναι ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν θα έχουν τη μοίρα του Νάσερ. Ο Νάσερ ήταν ο ηγέτης, νομίζω ότι η εποχή αυτή που και στην περιοχή που ζούμε μοιάζει πάρα πολύ με την κατάσταση που υπήρχε στη Μέση Ανατολή πριν τον πόλεμο των 6 ημερών. Ο Νάσερ είχε καταφέρει να ισορροπεί με έτσι παρόμοιο τρόπο με τον Ερντογάν μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Οι Αμερικανοί είχαν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτόν. Τελικά όμως οδηγήθηκε σε σύγκρουση μαζί τους και σε σαφή στήριξη του Ισραήλ από πλευράς τους. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική της Τουρκίας να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, ναι μεν της βγαίνει αυτή τη στιγμή, ωστόσο έχει πολύ μεγάλους κινδύνους και η Ελλάδα θα μπορούσε κάποια στιγμή να την κεφαλοποιήσει υπέρ της. Το πώς και θα το γίνει αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Κουβέντα. Και αν το θέλεις και αν στρατηγικά το επιλέγεις, να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις εσύ. Γιατί δίνω ένα παράδειγμα, κύριε Γρίβα, η Τουρκία στην Κύπρο λέει τι θέλει. Αλήθεια, ναι. Εμείς έχουμε άποψη. Τι θέλουμε, τι σκεφτόμαστε. Για μένα πέρα από το τι θέλουμε πρέπει να ξεκινήσουμε από το πολύ βασικό. Θέλουμε να υπάρχουμε ή όχι σε πολλαπλά επίπεδα και ας αφήσουμε τα πολλαπλά το πιο απλό. Δηλαδή μια χώρα σε ένα τέτοιο άκρος ρευστό, μεταβατικό, ιδιόρυθμο, αντιφατικό σύστημα πρέπει να λειτουργεί εθνοκεντρικά με βάση αυτό που θέλει η ίδια. Ναι βέβαια έχει τις στοχοθετήσεις της, έχει την υψηλή της στρατηγική, έχει θέσει τον εαυτό της σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο ξεκάθαρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψει να λειτουργεί και να μην έχει δική της αυτόβουλη λειτουργία που σε κάποιες περιπτώσεις θα τη φέρει και σε σύγκρουση και με τα άλλα κομμάτια του γεωπολιτικού συστήματος στο οποίο ανήκει, όπως έχει κάνει με τεράστια επιτυχία το Ισραήλ για παράδειγμα, επειδή το αναφέραμε πριν. Λοιπόν, η πολιτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια, η πολιτική του ακούω και υπακούω, το ότι εγώ εξαφανίζω τον εαυτό μου και περιμένω, επειδή ταυτίζομαι 100% με τον υπερατλαντικό παράγοντα, να ανταμυφθώ γιατί ακριβώς έχω εξαφανιστεί, είναι πολιτική αυτοκτονική. Τι να κάνουμε τώρα. Ειδικά σε αυτές τις εποχές. Είναι άλλο πράγμα να θες να πρωταγωνιστήσεις μέσα στον δυτικό κόσμο, ως ανεξάρτητο όμως μέγεθος, και εντελώς άλλο πράγμα να εξαφανίζεις τον εαυτό σου και να περιμένεις να ανταμυθείς γι' αυτό μέσα στο δυτικό κόσμο, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Στη δεύτερη περίπτωση είναι αδύνατον να εκμεταλλευτείς και τις ευκαιρίες που σου δίνει η αντιφατική πολιτική της Τουρκίας, που είναι δεδομένο ότι όχι απλώς εξοργίζει, ότι δημιουργεί τεράστια διλήμματα ασφαλείας σε πολύ ισχυρά κέντρα στον δυτικό κόσμο. Για να τα εκμεταλλευτείς όμως πρέπει να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο που είπα πριν, εθνοκεντρικά, αυτόνομα, αυτόφωτα και. Το οποίο αυτή στην Ελλάδα θεωρείται περίπου ως έγκλημα καθοσιώσεως, άμα το λες. Τώρα, η πρώτη τελευταία μου ερώτηση με μια σύντομη, αν μπορείτε, απάντηση. Πυθία δεν ήσασταν ποτέ, ούτε διεκδικήσατε ρόλο. Ωστόσο, τα ενεργειακά ξέρετε ότι είναι στην πρώτη γραμμή, παντού. Και επειδή η ενέργεια είναι πόρος που η Τουρκία δεν το κρύβει, τον ψάχνει. Θα άλλαζε και τους όρους το ΑΕΠ της στην ουσία, αν είχε λιμένο. Άρα και για αυτήν είναι ζωτική σημασία και η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα πιθανολογούσατε ότι με το γεωτρύπανο μπορεί να έχουμε την πιο σοβαρή το επόμενο διάστημα μόχλευση μεταξύ Κυπριακής ΑΟΣ, δυνητικής ελληνικής τρομάρα μας, προς Κρήτη μεριά, ή θεωρείτε ότι δεν έχει τόσο σημασία, θα κάνει μια προβολή ισχύως ακόμη και στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου? Δεν μπορώ να ξέρω πού ακριβώς θα επιλέξει η Τουρκία γενικώς και ο Ερντογάν ειδικώς να κάνει την επόμενη του κίνηση εναντίον της Ελλάδος, και όταν λέω της Ελλάδος εννοώ του ελλαδικού κράτους και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι
είναι αδύνατον. Ωστόσο, αυτό που είναι δεδομένο και το είπατε ήδη, είναι ότι τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, επειδή αναφερόμαστε κυρίως σε φυσικό αέριο, έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο λόγω μεγεθών, έστω ότι τα μεγέθη δεν είναι τόσο μεγάλα όσο, λόγω της θέσης τους. Επειδή από ό,τι φαίνεται πάμε σε γεωοικονομία του φυσικού αερίου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, επειδή το φυσικό αέριο είναι regional, περιφερειακό αγαθό, γιατί μετακινείται δύσκολα, και επειδή έχουμε και το τεράστιο θέμα με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, τα κοιτάσματα αυτά είναι κολοσσιαίας γεωπολιτικής σημασίας, ακόμη και αν ως μεγέθη είναι σχετικά μικρά. Που μπορεί να μην είναι. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από μένα που λένε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κοιτάσματα. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι μια Τουρκία η οποία έχει αυτοκρατορικές βλέψεις, ότι έχει παρανοϊκά αυτοκρατορικές βλέψεις, ότι θέλει να λειτουργήσει ως αυτόνομος πόλος ισχύος και μέσα στο ευρασιατικό σύστημα, ότι θα κάνει το παν για να αποκτήσει ενεργειακή κυριαρχία. Και αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσει, θα συνεχίσει την προσπάθειά της να σβήσει από την ύπαρξη. Δεν λέω να μας καταλάβει, να μας σκοτώσει όλους, αλλά να πάψει να λειτουργεί η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία ως αυτόνομος παίκτης στην περιοχή. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ένταση και πολύ μεγάλη ενίσχυση αυτό που λέμε τουρκικής επιθετικότητας. Το πώς όμως θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ένα ερώτημα του φίλου του Γιάννη για να κλείσω με αυτό που ήθελα. Κράτησα το χρόνο στο τέλος για το τελευταίο ερώτημα. Ο Γιάννης όμως λέει, ο διευθυντής της CIA είπε πρόσφατα προχθές ότι η Κίνα θα μπει όπου να είναι στην Ταϊβάν. Τι λέει ο κύριος Γρίβας, και υπενθυμίζω, λέει ότι για την εισβολή στην Ουκρανία έπεσε μέσα η CIA. Κοιτάξτε, ναι, είναι να πω κάτι, ότι η CIA ας πούμε λίγο πριν πέσει το καθεστώς του Σάχη και ανέβει ο Χομεϊνί, έλεγε πόσο σταθερή είναι η κυβέρνηση στο Ιράν. Από την άλλη, ειδικά επειδή το σύστημα είναι πάρα πολύ ρευστό, πολύ δύσκολα μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Και εγώ ας πούμε έπεσα εντελώς έξω στο θέμα της Ουκρανίας, δεν περίμενα να γίνει αυτός ο πόλεμος. Η Κίνα όμως με την Ταϊβάν, μάλλον η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, που είναι αυτό που λέμε Κίνα, και η δημοκρατία της Κίνας, γιατί είναι μια χώρα. Σωστό. Εντάξει, και ένας λαός, απλώς τους χωρίζει ο εμφύλιος, να το πούμε έτσι. Που και η γίνει, θάλασσα πλέον, ναι. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Δηλαδή, όσο η Ταϊβάν, η κυβέρνηση της Ταϊπέη, συνεχίσει τη λογική του μία χώρα, δύο πολιτικά συστήματα, η Κίνα, η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να κάνει εισβολή, γιατί γνωρίζει πολύ απλά ότι αργά ή γρήγορα θα ξαναενωθούν. Και το αργά ή γρήγορα για τους Κινέζους που λειτουργούν με άλλες μονάδες χώρων μπορεί να είναι 100, 200, 5.000 χρόνια, δεν έχει σημασία. Εάν η Ταϊπέη, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, προχωρήσει σε αυτό που πήγε να γίνει στα μέσα της δεκαετίας του 90, δηλαδή στην ανακήρυξη ανεξαρτησίας, και να τοποθετήσει τον εαυτό του σαν ανεξάρτητο κράτος στο διεθνές σύστημα, τότε νομοτελειακά η Κίνα θα επιτεθεί. Αλλά πολύ δύσκολα θα το κάνει με άλλους όρους, γιατί είναι ένας λαός, είναι Κινέζοι και οι μεν και οι δε, δεν τους χωρίζει τίποτα άλλο πέραν από το πολιτικό. Και επίσης δεν είναι καθόλου εύκολο στόχος. Δηλαδή θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η Κίνα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ουκρανία θα είναι τίποτα. Θα είναι πυροτεχνήματα σε σχέση με τις συγκρούσεις που θα έχουμε εκεί. Και δεν νομίζω αυτό να εξυπηρετεί το Πεκίνο. Δεν βλέπω το λόγο να το κάνει. Δηλαδή. Και δεν βλέπω το λόγο και η Ταϊπέη να κάνει αυτή την κίνηση. Και κατά τα φαινόμενα, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, και οι Αμερικανοί ήταν της λογικής ότι να μην προχωρήσει η Ταϊβάν στην ανεξαρτησία της, γιατί αναγκαστικά θα μπλεκόταν και αυτοί τότε στη σύγκρουση. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Κίνα η σημερινή δεν είναι η Κίνα του 1996 που έγινε το τελευταίο επεισόδιο και πήγε τότε ο 7ος στόλος και τρομοκράτησε τους Κινέζους. Είναι τρομακτικά ισχυρότερη. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει τον οποιονδήποτε το να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να κλείσουμε με το εξής. Μέσα σε όλα αυτά, και θα πάω σε κάτι που είναι της απόλυτης εξειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο σας. Μέσα σε όλα αυτά, και σας διαβάζω πολύ προσεκτικά, γιατί υπάρχει και η προσπάθεια του εξοπλισμού που είχε παγώσει κτλ., διατυπώνεται κάτι που δεν πολύ ακούγεται. Τον όλο και ενεργότερο και καθοριστικό ρόλο του πυροβολικού στους πολέμους, κάτι που λέτε ότι καταδεικνύεται πια και σε αυτό τον πόλεμο στην Ουκρανία, και το προσομοιώνεται στην ιδιωτερότητα, το ανάγλυφο και τη γεωγραφία στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι εδώ υπάρχει ένα θεωρητικά, αρκεί να το ακολουθήσει κάποιος, πλεονέκτημα με τον τρόπο που είναι η γεωγραφία έχει τοποθετήσει νησιά και βραχονησίδες. Και θέλω να κλείσουμε με δύο κουβέντες γι' αυτό που δεν πολύ ακούγεται.
Κοιτάξτε, καταρχάς ο πόλεμος στην Ουκρανία δείξε ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι το παραδοσιακό πυροβολικό, έτσι κι αλλιώς, πόσο σημαντικό είναι το πυραυλικό πυροβολικό και πόσο σημαντικά είναι τα νέα συστήματα πυροβολικού, όπως τα αμερικάνικα, τα HIMARS, ας πούμε, παρουσιάζονται ως game changers, για να χρησιμοποιήσω και εγώ έναν όρο της μόδας. Ή το είδαμε στην απόφαση της Πολωνίας να παραγγείλει τον εξωφρενικό αριθμό των 500 τέτοιων ουρκετοβόλων HIMARS με νέου τύπου πυράβλους και. Αυτό δεν είναι κάποια εκτίμηση δική μου. Είναι δηλαδή το δόγμα του αμερικανικού στρατού της πολυχωρικής μάχης, της multi-domain battle και των cross-domain fires, των διαχωρικών πυρών, δηλαδή συστημάτων υπερβελτιωμένου πυροβολικού που μπορούν να σκούνε πλήγματα σε δικτυοκεντρικό περιβάλλον και χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να βρίσκουν μόνοι τους στόχους και να χτυπάνε χερσαίους και θαλάσσιους κινητούς και ακίνητους στόχους. Οπότε είναι δεδομένο ότι παρόμοια όπλα στην επόμενη δεκαετία στο Αιγαίο μπορούν να αλλάξουν δραματικά τις ισορροπίες ισχύως και καταρχήν βολεύουν εμάς. Βολεύουν εμάς γιατί κατέχουμε το αρχιπέλαγος. Έχουμε τον καμβά πάνω στον οποίο μπορούμε να πλέξουμε αυτό το πλέγμα θανάτου που θα βασίζεται σε νέου τύπου όπλα πυροβολικού. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, βέβαια, ξεκινάει. Τι από όλα αυτά είναι διατεθειμένοι οι Αμερικανοί να μας αποδεσμεύσουν? Νομίζω ότι το Υπουργείο Άμυνας κάνει εξαιρετική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Τι μπορούμε να προμηθευτούμε από άλλες χώρες όπως είναι το Ισραήλ? Δεν λέμε τώρα χώρες εκτός του δυτικού συστήματος που επίσης ειδικεύεται σε αυτές τις τεχνολογίες και κυρίως τι μπορούμε να αναπτύξουμε εμείς. Αλλά εδώ πρέπει να ξεκινήσει μια εντελώς. Γιατί οι άλλοι αναπτύσσουν απέναντι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Σιγά-σιγά. Οι άλλοι όχι μόνο αναπτύσσουν, μπαίνουν και σε άλλου είδους λογικές. Δηλαδή. Είναι πολύ πιο διαβασμένοι από εμάς τις νέες μορφές πολέμου. Εμείς έχουμε μείνει δυστυχώς πολύ πίσω, παρόλο που έχουμε πολύ καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό από αυτούς σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη παθογένεια του ελληνικού συστήματος εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε πολύ σοβαρά. Ένα τέτοιο πλέγμα, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, θα μπορούσε με λιγότερο κόστος να σου διασφαλίσει τη θωράκισή σου αμυντικά? Εγώ θα έλεγα με δραματικά λιγότερο κόστος και μάλιστα εάν εμπλακούν σε ένα κομμάτι ανάπτυξης αυτού του υπερσυστήματος συστημάτων, αν θέλετε, ελληνικές εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και σε βάθος χρόνου θα σου επιτρέψουν να βγάλεις και μεροκάματο, να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται. Πράγμα που έχει γίνει και με άλλες χώρες, δεν είναι δηλαδή κάτι. Το Ισραήλ το έχει κάνει αυτό, για να ξαναπούμε, η Σιγκαπούρη το έχει κάνει, η Νότιος Κορέα το έχει κάνει. Πολλοί έχουν αξιοποιώντας δηλαδή τεχνολογίες αμυντικές για τον εαυτό τους, δημιούργησαν αυτό που λέμε τεχνολογικά και βιομηχανικά οικοσυστήματα, δημιούργησαν ευρύτερα έτσι, πλέγματα τεχνολογιών και οικονομικών χώρων και βγάλαν λεφτά, να το πούμε έτσι απλά. Κωνσταντίνος Γρυβάς, καλό καλοκαίρι, κύριε Γρυβά, σας ευχαριστούμε επίσης, πολύ. Καλώς καλοκαίρι. Να είστε καλά. Πολύ.